Μαρία μου, πώς θα ξυπνήσουμε το μεταβολισμό μας και με ποιο τρόπο θα χάσουμε τα περιττά κιλά? Έτσι. Αρχικά, τι είναι αυτό που φταίει, τι είναι αυτό που ευθύνεται στο ότι έχουμε χαλάσει το μεταβολισμό μας? Οι πολλές δίαιτες που κάνουν όλες οι γυναίκες και οι λανθασμένες δίαιτες, βιάζονται να χάσουν κιλά και κάνουν εξαντλητικές δίαιτες, ρίχνουν πάρα πολύ τις θερμίδες. Και κάνουν δίαιτες, ας πούμε, που τρώνε μόνο ένα τρόφιμο κατά τη διάρκεια 7 ημερών ή 15 ημερών. Οπότε ο οργανισμός εκλαμβάνει το μήνυμα ότι είναι σε κατάσταση ασιτείας και την επόμενη φορά που θα ξανακάνουν δίαιτα ρίχνει ακόμη πιο πολύ το μεταβολισμό. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε σωστές δίαιτες παύλα διατροφή ουσιαστικά, έτσι. Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό? Δεν είναι εύκολο. Θέλει τρομερή πειθαρχία και θέλει χρόνο για να φτιάξει ο μεταβολισμός. Δηλαδή, δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό και πάντα εγώ λέω ότι είναι αλλαγή τρόπου ζωής. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι 7 ημέρες που θα δώσουμε, είναι να μπουν βασικές έννοιες στο μυαλό τους. Και εκεί πέρα βασίζουμε τα τρία βήματα που λέμε ότι πρέπει να είναι από εδώ και πέρα στο υπόλοιπο της ζωής τους. Όχι μόνο για την δίαιτα, για τη διάρκεια της δίαιτας. Πολύ ωραία. Για να δούμε σιγά σιγά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα είναι ότι πρέπει να τρώμε ενεργειακές τροφές. Οι ενεργειακές τροφές λέγοντας είναι αυτές που είναι μεγάλες σε όγκο και έχουν λίγες θερμίδες. Ναι. Αυτές κατεξοχήν είναι τα λαχανικά. Λαχανικά πολύ ωφέλιμο είναι το σπανάκι, πολύ καλύτερο από το μαρούλι, γιατί έχει μέσα φιλικό οξύ. Είναι πολύ βασικό να τρώμε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε βιταμίνες. Ο οργανισμός που είναι γεμάτος με βιταμίνες έχει καλό μεταβολισμό. Μπορούμε να τρώμε κρεμμύδι, σκόρδο, μανιτάρια, κόκκινες, κίτρινες πιπεριές. Όλα αυτά είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία ενεργοποιούν το μεταβολισμό. Αυτό που θα σου πω είναι ότι ας πούμε ένα μπολ πατατάκια 50 γραμμαρίων, το οποίο είναι τίποτα, έχει 270 θερμίδες. Για να πάρουμε τις ίδιες θερμίδες σε λαχανικά, πρέπει να φάμε 5 φλιτζάνια αγκουράκια, 5 φλιτζάνια μανιτάρια, ένα φλιτζάνι μπρόκολο, ένα φλιτζάνι κουνουπίδι και ένα φλιτζάνι κολοκυθάκι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τον όγκο που τρώμε, οπότε χορταίνουμε. Πραγματικά η σύγκριση της ποσότητας το ένα με το άλλο, καμία σχέση. Τρως πολύ και παίρνεις και τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζεσαι. Έτσι, έτσι. Ωραία. Το δεύτερο βήμα που είναι πάρα πολύ βασικό, που πάντα το φωνάζω εγώ, είναι να τρώμε τροφές που δεν αυξομειώνουν απότομα το ζάχαρο. Τι σημαίνει αυτό? Μια τροφή που θα σου αυξήσει το ζάχαρο κατευθείαν, και συνήθως είναι η ζάχαρη αυτή ή τα γλυκά, μετά θα σου το ρίξει και θα σε πεινάσει μέσα στις επόμενες 2 ώρες. Αυτό το μόνο που θα σου κάνει να πεινάσεις, να μην μπορείς να κάψεις λίπος και καταστρέφει και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οπότε δεν έχουμε κουράγιο. Γι' αυτό πρέπει οπότε να τρώμε τροφές όπως οι σαλάτες, η βρώμη στο πρωινό, η οποία η βρώμη έχει πολλές διαλυτές φυτικές ίνες με αποτέλεσμα να βοηθάει να μην αυξομειώνεται το ζάχαρο του αίματος. Η ξηρή καρπή, το γιαούρτι το άπαχο, τα αυγά, το κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Τους ξηρούς καρπούς αρχικά τους προτιμούμε να είναι και ανάλατοι. Ανάλατοι, άψητοι, οι ομοί, τα ανεπεξέργαστα τρόφιμα. Και ανάμεσα από τα γεύματά μας. Βεβαίως. Δηλαδή σε συνδυασμό με ένα φρούτο είναι ο ιδανικός συνδυασμός για σνακ, ενδιάμεσα από τα γεύματά μας. Επίσης, δεν προτιμάμε τόσο το κόκκινο κρέας στη φάση που κάνουμε αποτοξίνωση, όσο το ψάρι και ειδικά τα ψάρια τα παχιά. Δηλαδή το λαβράκι, ο τόνος, ο σολομός. Έχουν λιγότερο λίπος. Έχουν ωμέγα 3 λιπαρά, έχουν πολύ λίπος. Το καλό λίπος, να ξέρεις ότι ο οργανισμός για να κάψει λίπος θέλει καλό λίπος. Δεν θέλει το κακό λίπος, δηλαδή δεν θέλει πατατάκια, δεν θέλει βούτυρα. Οπότε στη φάση αποτοξίνωσης προτιμούμε να έχουμε πολλά ωμέγα 3 στη διατροφή μας. Μετά το τρίτο βήμα που αναφέρω είναι ένας χυμός ο οποίος βασίζεται στο ρόδι. Είναι 120 ml ροδιού, μπορούμε να βάλουμε το ρόδι, ένα ολόκληρο ρόδι μέσα ένα μπλέντερ, να στύψουμε μέσα λεμόνι, μισό λεμόνι και παγάκια και να το πιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτός βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι αντιοξειδωτικός. Ο οργανισμός